Η κόντρα Γκούγκου Σκίδου Μαυρίδη μεταφέρεται σε νέο επίπεδο αντιπαράθεσης, καθώς οι εξελίξεις που αφορούν το ΙΚΑ κρατάνε το πολιτικό θερμόμετρο σε υψηλές τιμές. Στο περιθώριο της συζήτησης για το ζήτημα του κολυμβητηρίου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ερεστιάδας, η επικεφαλής της παράταξης Δήμος Ερεστιάδας Τόπος Ναζό αναφέρθηκε στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Ερεστιάδας κ. Μαυρίδης και στην οποία μίλησε για παραμονή του ΙΚΑ στην Ερεστιάδα, διαψεύδοντας όπως χαρακτηριστικά είπε τους κινδυνολόγους. Η κυρία Γκούγκου Σκίδου αναφερόμενη στο ζήτημα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε ότι ουσιαστικά πρόκειται για υποβάθμιση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, καθώς στη νέα στέγη του θα παραμείνουν ελάχιστοι εργαζόμενοι. Δυστυχώς λέω ότι η εξέλιξη αυτή που προέκυψε το τελευταίο διάστημα και αφορά την υπηρεσία του παλιού ΙΚΑ ΕΦΚΑ, τώρα όπως λέγεται, για μας είναι μια διαδικασία η οποία είναι απαράδεκτη. Είναι μια απόφαση απαράδεκτη, είναι κάτι για το οποίο εμείς δεν παλέψαμε, δεν αγωνιστήκαμε για κάτι τέτοιο, ξεκάθαρο. Όλη η περιοχή τότε δώσαμε έναν αγώνα για να κρατήσουμε την υπηρεσία έτσι ακριβώς όπως ήταν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς σήμερα έχουμε μια διαφορετική απόφαση που υποβαθμίζει στην ουσία την υπηρεσία εδώ στην Ορεστιάδα σε επίπεδο ένα απλό επίπεδο τμήματος, χωρίς καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα. Ένα απλό τμήμα ενημέρωσης θα είναι, όπως συνήθως συμβαίνει με τέτοιου είδους τμήματα, με άμεση συνέπεια να ταλαιπωρούνται και οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι, αλλά και οι εργοδότες. Ως Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε υποβάθμιση των δομών κοινωνικής ασφάλισης και οτιδήποτε τάσεται ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων. Η ιστορία του ΙΚΑ της Ορεστιάδας ξεκινάει από μια απόφαση του 2012, η οποία ανασχέθηκε μεν το 2015, αλλά δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι μπήκανε μπροστά τότε στο θέμα των κτηριακών δομών δεν τηρήσανε τις υποσχέσεις και τις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν τότε. Εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε αποφασίσει κάποιες κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από τις 27 του μηνός. Έχουμε μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ η οποία αναγράφει σαφώς σχετικά με την τύχη του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που έχουμε στην πόλη μας και το αναφέρει ως σε ένα τμήμα αντί για υποκατάστημα που είναι σήμερα. Αν αυτό σημαίνει μείωση αρμοδιοτήτων, θα είναι ένα πρόβλημα για μας. Εμείς έχουμε το ΙΚΑ σαν επαγγελματικός κόσμος, το έχει σαν υποχρεωτικό συναλλασσόμενο. Δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε συναλλαγή με το ΙΚΑ. Άρα, όσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά γίνονται οι συναλλαγές μας, τόσο καλύτερα παρακολουθούμε τις επιχειρήσεις μας. Αν αυτή η υποβάθμιση, όπως διαφαίνεται, σημαίνει μείωση προσωπικού, μείωση αρμοδιοτήτων ή μετακίνησή τους σε άλλες πόλεις, που θα σημαίνει κόστος και χρόνο, οπωσδήποτε δεν μας βρίσκει αυτό σύμφωνος. Σαν βασικό θέμα,